Στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο κύριος Δημήτρης Βαρβαγιάννης, εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Πλωμαρίου. Καλημέρα κύριε Βαρβαγιάννη, τι κάνετε, πώς είστε? Καλημέρα, καλημέρα σας και στο κρατές σας, μια χαρά. Είστε καλά? Είμαστε καλά, έχουμε λίγο τρέξιμο σήμερα περισσότερο, αλλά έγινε ευχάριστο τρέξιμο. Καταρχήν, το πιο ευχάριστο πράγμα είναι ότι η φωτιά τελικά δεν πέρασε στη Δημοτική Ενότητα Πλωμαρίου. Εγώ αυτό έχω να πω. Γιατί αν γινόταν κάτι και πέρναγε από τη δική σας την πλευρά, τώρα δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να κάνουμε εγγένεια. Καλά, δεν τα λέω? Ακριβώς έτσι είναι. Ήμασταν έτοιμοι για να κυρωθεί η εκδήλωση. Αλλά εντάξει, εμείς συμβάλαμε με ό,τι τρόπο μπορούσαμε. Δεν υπάρχει δυτικός ή Δήμος Μητυλίνης ή Δήμος Δυτικής Λέσβου. Όλο το νησί είναι ένα. Και προσπαθήσαμε και εμείς και από το Πλωμάρι με τους εθελοντές και με ό,τι δυνάμεις είχαμε και διαθέταμε στην κατάσταση της πυρκαγιάς. Είδαμε τους εθελοντές σας, τον Παπαστρατή εκεί από το όμορφο Αμπελικό. Οι εθελοντές από το Πλωμάρι. Όλοι συμβάλλουν στο ζήτημα της πυρκαγιάς. Και μπράβο τους, και μπράβο τους που ανταπεξήλθαν σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες με πραγματική αξιοσύνη. Λοιπόν, πάμε στην πύλη εισόδου. Τι ώρα είναι τα εγγένεια? Τα εγγένεια θα ξεκινήσουν μετά τις 6 ώρα, κατά τις 6:30 τόσο. Mm-hmm. Και θα υπάρχουν και εκδηλώσεις μετά, πώς θα γίνει? Κοιτάξτε να δείτε, το πρόγραμμα τροποποιήθηκε λίγο, να σας πω την αλήθεια. Υπήρχε ένα χορευτικό, οι ακρίτες του Αιγαίου, οι οποίοι θα χορεύαν τοπικούς χορούς, αλλά λόγω των περιστατικών με τις φωτιές που ήταν στο δυτικό μέρος του νησιού, το κομμάτι αυτό της εκδήλωσης ματαιώθηκε. Θα γίνουν μόνο τα εγγένεια, τα οποία είναι μια εκδήλωση για την προβολή της τουριστικής ανάπτυξης σε νότια Λέσβο. Μάλιστα. Να πούμε όμως ότι η πύλη του Πλωμαρίου λειτουργεί εδώ και κάποιες μέρες, έτσι? Η πύλη του Πλωμαρίου λειτουργεί εδώ και περίπου ένα μήνα. Mm-hmm. Εντάξει, το πλοίο από το καταμαράν από τη Σμήνη ήρθε σήμερα για τρίτη ή για τέταρτη φορά, νομίζω. Ναι, ναι, ναι. Σήμερα έχει φέρει γύρω στα 60 άτομα. Ναι. Τώρα που έδεσε, να πω κάτι κύριε Βαρβαγιάννη, επειδή ακούω λίγη γκρίνια από εκεί, από την περιοχή, και ίσως είναι δίκαιη γκρίνια. Έρχεται το καταμαράν, αφήνει τους Τούρκους και φεύγουν οι Τούρκοι, δεν παραμένουν στο Πλωμάρι. Δεν έχουν αυτή γίνει κάποιες συμφωνίες? Αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο μέρος των επισκεπτών έμεινε Πλωμάρι. Μάλιστα, δηλαδή... Κοιτάξτε, δείτε, όταν πάει ένα σε ένα προορισμό, σε ένα λιμάνι, μπορεί να έχει λύση να πάει να μείνει κάπου... Όπου θέλει. Αυτό το πράγμα. Αλλά σήμερα οι περισσότεροι από ό,τι πήρα μείναν Πλωμάρι. Μείναν Πλωμάρι και αυτό είναι ευχάριστο. Και θέλω να μου πείτε τι γίνεται στο Πλωμάρι. Μαθαίνουμε ότι έχετε κόσμο, έχετε Σκανδιναβούς, έχετε Έλληνες. Τι γίνεται, πείτε μας λίγο, μεταφέρετε μας λίγο το κλίμα. Έχει αρκετό κόσμο, νομίζω. Mm-hmm. Αρκετό κόσμο. Έχει και Σκανδιναβούς. Είναι κάτι το οποίο αυτό έβαλε μεγάλη όθηση έως και το άνοιγμα του ξενοδοχείου του Πόρτο, το οποίο έχει μαζί πάρα πολύ κόσμο εδώ πέρα από τη Σκανδιναβία. Mm-hmm, έχει και προηγούμενες μέρες είχε και Τούρκους επισκέπτες. Mm-hmm. Έχει και Έλληνες, έχει και Έλληνες από την Αφρική, από και Έλληνες οι οποίοι ξανήθαν μετά από 2 χρόνια απογοητευτικό του COVID από την Αφρική, από Αμερική, από παντού. Τα ξενοδοχεία έχουν πληρότητες ικανοποιητικές, εκτός από το Πόρτο Πλωμάρι που καταλαβαίνω, ναι. Κοιτάξτε, ναι. Να δείτε, οι ξενοδόχοι τους βλέπω αρκετά ικανοποιημένους. Δεν βλέπω, όπως και τα μαγαζιά. Ναι. Άρα δηλαδή, αν κάνουμε μια βόλτα το βράδυ στο Πλωμάρι, θα δούμε κόσμο να πιούμε ένα καφεδάκι έτσι. Ικανοποιητική θα είναι η εικόνα. Να το χαρούμε λιγάκι. Ωραία, πολύ ακριβώς. Χαίρομαι. Επίσης, έτσι λίγο να ρωτήσω αν έχουμε και από κοινωνικό τουρισμό, έχετε καθόλου εικόνα? Πιστεύω ότι ακόμα δεν έχω πάρει να έχει έρθει ο κοινωνικός τουρισμός ακόμα. Mm-hmm. Ναι, ναι. Δεν έχω κάτι υπόψη μου. Μάλιστα. Γιατί βλέπω ακόμα έρχονται γκρουπ και άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι λίγο στον κοινωνικό τουρισμό. Μάλιστα, κατάλαβα. Η αλήθεια είναι ότι ούτε γενικά στο νησί δεν έχει έρθει ακόμα κόσμος μέσω των προγραμμάτων κοινωνικού τουρισμού. Ίσως μέσα στον Αύγουστο. Έχετε πιο πίσω κάτω το Σεπτέμβριο, ναι. Τόσο έχω ναι, την εντύπωση ναι, ότι ναι, έχετε. Ναι, ναι. Όπως ήταν παλιά, προηγούμενα έτη προ-COVID. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε και γιορτή με το Δάντι. Κάτι είδα. Έχουμε και την συναυλία του Δάντι την Κυριακή το βράδυ. Τούτη την Κυριακή μεθαύριο. Μεθάδο, ναι. Πολύ ωραία. Η οποία πάλι μέχρι χθες το βράδυ ήταν με ερωτηματικό. Mm-hmm. Αλλά από τη στιγμή που η φωτιά έσβησε και τα λοιπά,
και άρχισαν να γίνονται εκδηλώσεις σε όλο το νησί της Λέσβου. Ναι. Και εμείς αποφασίσαμε ότι πρέπει να γίνει αυτή η εκδήλωση στην κεντρική πλατεία του Πορμαρίου μετά τα δύο προοδευτικά χρόνια του COVID, ώστε να αλλάξει και λίγο το κλίμα της και η διάθεση του κόσμου. Επιτέλους. Λοιπόν, Χρήστος Δάντης, λοιπόν. Άρα έχουμε κάθε λόγο να έρθουμε πλωμάρι το Σαββατοκύριακο και για Χρήστο Δάντη. Σαββατοκύριακο είναι πάνω πλωμάρι. Πάμε πλωμάρι και βατερά. Πάμε και βατερά και πλωμάρι και επιτέλους. Και οπωσδήποτε, διότι και το βατερά είναι μια κατάσταση. Και επιτέλους, να σας πω, κύριε Βαρβαγιάννη, να γίνει επιτέλους αυτός ο δρόμος με μια αξιοπρέπεια να μπορούμε να πάμε από πλωμάρι βατερά, που είναι 10 λεπτά δρόμος, δεν είναι παραπάνω δηλαδή. Ένα τέταρτο δρόμος είναι. Ακριβώς, πρέπει να γίνει, ναι. Ακριβώς. Έτσι, για να ενώσουμε το νότιο τμήμα του νησιού και να υπάρξει άλλη όθηση στον τουρισμό και στην επισκεψιμότητα και στην προσβασιμότητα. Θα περιμένουμε τον Περιφερειάρχη, ο οποίος είναι και φίλος του Πορμαρίου και αγαπάει και τα βατερά. Ξέρω ότι τα αγαπάει ιδιαίτερα. Ναι, για να δούμε. Μήπως γιατί πολλοί πέρασαν που αγαπούσαν το πλωμάρι, αλλά. Ο Περιφερειάρχης αγαπάει και το πλωμάρι, είναι και φίλος των βατερών πάντως. Ωραία. Τα τελευταία χρόνια, πολλά χρόνια πήγαινε και έκανε διακοπές στα βατερά. Ωραία. Λοιπόν, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στις εκδηλώσεις σας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Εμείς σας περιμένουμε και να έχουμε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Αυτό. Καλό και ήσυχο. Σας ευχαριστούμε. Πάνω απ' όλα ήσυχο. Να είστε καλά.